Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην είχε τον κόσμο του στο παγωμένο ΆΚΑ, αλλά στην επανάληψη έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, ήταν παραγωγικός και ουσιώδης, επικρατώντας το Άρη με 2-0. Οι κίτρινοι απείλησαν πρώτοι στο 3, όταν μετά από πάσα του Λάρσον, ο Μαρτίνες έπιασε σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε out. Ο ίδιος παίκτης, και πάλι με σούτ, στο 15ο λεπτό, σημάδευσε την εξωτερική πλευρά των δικτύων σε μια φάση που οι κίτρινοι διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι που δεν τους δόθηκε σε ανατροπή του Γκαρσία από τον Οικονόμου. Ο Άρης έφτασε πολύ κοντά στον γκολ στο 22, όταν ο Λάρσον έστρωσε ιδανικά στον Μαρτίνες, αλλά ο Αργεντίνος έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Διούδη. Οι πράσινοι έφτασαν κοντά στην περιοχή του Κουέστα στο 25, αλλά το σούτ που επιχείρησε ο Μακέντα έφυγε out. Στην επανάληψη, ο Άρης έχασε σπουδαία ευκαιρία στο 51, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Μαρτίνες, ο Ντιγκινί, ξεχασμένος από την άμυνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο δοκάρι με σούτ, έστειλε την μπάλα out. Οι κίτρινοι απείλησαν και πάλι στο 56 με καλό σούτ του Γκαρσία, που έφυγε λίγο έξω από τα δοκάρια του Διούδη. Ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη του καλή στιγμή στο 58 με κεφαλιά του Ινσούα, που έβγαλε με ωραία απόκρουση ο Κουέστα. Οι πράσινοι ευτύχησαν να σκοράρουν στην πρώτη τους πραγματικά όμορφη δημιουργία, όταν στο 61 ο Οικονόμου ανέβηκε, πάσαρε στο Μακέντα, η σέντρα του χαμηλά ήταν ιδανική για το Δόνι, που είχε εύκολο έργο να πλασάρει για το 1-0 των γηπεδούχων. Στο 72 ο Φετφατζίδης έκανε ωραία ατομική προσπάθεια, αλλά το σούτ του έφυγε έξω από τα δοκάρια της εστίας του Παναθηναϊκού. Και πάλι όμως οι πράσινοι ήταν εκείνοι που χαμογέλασαν, χτυπώντας εκ νέου από την δεξιά πλευρά του Άρη, όταν ο Άλτμαν πάσαρε πολύ όμορφα μέσα στην περιοχή στον Ινσούα, ο οποίος με μια υπέροχη λόμπα πέρασε την μπάλα πάνω από τον Κουέστα, κάνοντας το 2-0.